Τώρα καταρχήν για να μην σας μπερδέψω, έτσι. Αν είσαστε αδύνατες, ξαναλέω, ό,τι δείτε, αλλά και ό,τι δείτε και οπουδήποτε αλλού, εννοείται τα βάζετε. Που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο για γυναίκες οι οποίες θέλουν κάτι να κρύψουν, αλλά αν θέλουν κάτι να κρύψουν, είναι σίγουρα πολύ ψαγμένο από τη Σύση. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν το φοράς και αν είσαι και αδύνατος. Ξαναλέω. Πάμε να μάθουμε τώρα κόλπα. Τι βλέπω εδώ. Ωραίο είναι αυτό που βλέπω. Αυτό είναι από τα φορέματα που, όπως λέει μια φίλη μου και μου αρέσει πολύ, είναι από τα φορέματα που σε ακολουθούν. Επειδή είναι όλο μου σελίδα, περπατάς, ξέρεις, είναι πουκαμισοφόρεμο ουσιαστικά. Δεν πολύ φαίνεται εδώ. Επειδή άρχισες να έρθεις, ναι, και μου έφερες κάποια πράγματα μέσα, αλλά δεν τα έχω δει γιατί δεν πρόλαβα. Έπρεπε να βγω. Υπάρχει αυτό το ρούχο μέσα? Όχι. Κρίμα. Να τώρα, είδες. Να μπεις να τα δεις, να μου πεις τι θέλεις. Φέρτε μου τα πράγματα από μέσα. Λοιπόν, πάμε επόμενο. Είναι μακρύ, έτσι? Ναι, είναι μακρύ. Εδώ είναι η πλυσέ. Αυτή είναι σαν αυτή που φοράω ουσιαστικά, αλλά είναι η μακριά εκδοχή. Μπορώ να σε σηκώσω να τη δω? Φυσικά, φυσικά. Ωραία. Αυτή είναι μιλάμε η μύτη. Μιλάμε για την ίδια φούστα, μόνο που εδώ τη φοράει λίγο κάτω από το γόνατο, ενώ εδώ είναι τελείως μακριά. Και είναι εσύ γιατί την έβαλες τώρα λίγο κάτω από το γόνατο? Γιατί μου αρέσει και με μποτάκι πάρα πολύ. Ήθελα έτσι να μην είναι και όλο. Δηλαδή, άμα είναι μακρύ, δεν μπορώ να το βάλω με μποτάκι? Μπορείς, αλλά δεν θα φαίνεται. Το μποτάκι. Δεν με νοιάζει το μποτάκι. Όμορφη θέλω να γίνω. Άρα ναι, θα κοιτάξω το ρούχο πιο πολύ. Εγώ θεωρώ ότι άμα δεν θες να τονίσεις και πολύ τα πόδια σου ή άμα έχεις πολύ αδύνατη μέση, είναι πολύ έξυπνη λύση η ψηλόμεση φούστα που θα έρθει να αγκαλιάσει τη μέση, θα την τονίσει και θα είναι μακριά, οπότε θα καλύψει. Ναι, αλλά εγώ τώρα ακούω τι θα σας πω που νομίζω. Εσύ είσαι πολύ ψηλό κορίτσι, το βλέπετε. Κοιτάξτε μας δίπλα-δίπλα για να καταλάβετε τη διαφορά. Είναι ψηλή η Σύση. Ναι, είμαι ψηλή. Λοιπόν, φοράω τακούνι, θέλω να πω. Δεν είμαι. Και εγώ φοράω, βέβαια. Φοράμε και οι δύο, αλλά δες πόσο μου ρίχνεις. Εγώ λοιπόν τι έχω δει σε μακριές φούστες ή φορέματα που μου αρέσουν και τα φοράω? Ότι σε ψηλώνουνε. Βάζεις και ψηλό τακούνι. Άμα θες βάζεις και χοντρό, δεν σε νοιάζει, δεν βλέπεις τίποτα. Τώρα πια είναι τη μόδα οι ψηλές μπότες με τα χοντρά τακούνια ψηλά. Αυτά καταπληκτικά ανεβαίνουν και πάνω από το γόνατο. Εγώ αυτήν θα έπαιρνα τη μακριά. Γιατί θα μου έδινε μπόι κι άλλο. Και μια γυναίκα. Όντως. Όταν περπατάει και δείχνει πιο ψηλή, πρώτον, η ίδια κινείται καλύτερα. Δεύτερον, λόγω ύψους δεν βλέπεις ατέλειες, δηλαδή δεν βλέπεις κάτι στενόκοντο, βλέπεις και φαρδί, βλέπεις κάτι μακρύ, ωραίο. Ναι. Οπότε εγώ θα πήγαινα σε αυτό εκεί που βλέπω σαν λύση. Και αυτή η φούστα, όπως και αυτή που φοράω, είναι για όλες τις ώρες. Μπορείς να τη βάλεις δηλαδή από το γραφείο με μια ψηλή μπότα μέχρι το βράδυ ρεβεγιών. Μάλιστα. Γιατί είναι αυτό το δερματίνι look που είναι για πάρα πολύ. Για πάμε σε επόμενο. Α, εδώ είναι η κοντή. Δεν ξέρω και τι φωτογραφία της πήρα. Εδώ. Εδώ είναι η κοντή, η ίδια σε κοντή. Βρες εσύ τι όμορφη που είσαι. Τώρα να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ κοιτάζω το πρόσωπό σου, μου αρέσει όπως σε βλέπω. Και λίγο αδικό τα ρούχα γιατί κοιτάζω εσένα. Πραγματικά μου αρέσεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μπράβο. Είναι η φωτογραφία της καμπάνιας. Αυτό το καλτσάκι, παιδί μου, από κάτω έτσι θα το βάλουμε το παπούτσι. Ναι, αυτό είναι επίσης τρελιτάση, όπως και τα μελούδινα παπούτσια να σε την πότα που φοράς εσύ. Και είναι πάρα πολύ στη μόδα αυτό με το καλτσάκι όλο, το λίγο πιο school girl, pin-up που πηγαίνει λίγο, ας πούμε. Αυτό μου το έδειξες μήπως πριν. Τι πιάνω. Αυτό όχι. Βοήθησέ με λίγο να δω. Έχει την απόλυτη πλάτη, δηλαδή το λατρεύω. Είναι φόρεμα, έχει όλο αυτό το μανίκι, μπροστά είναι κλειστό. Ναι. Και πίσω έχει όλη αυτή την πλάτη, οπότε όταν το φοράς, στην πλάτη φαίνονται μόνο δύο μανίκια. Είναι όλη η πλάτη ανοιχτή. Ωραία, για να δω και αυτό, σε body εδώ το τι είναι. Αυτό και σε φόρεμα. Φορέματα είναι ίδια. Βοήθησέ με καλά, πώς μπαίνω. Επειδή μας είπε η στυλίστριά σου τι θα ήθελες ενδεχομένως. Αυτό είναι φόρεμα. Οπότε αυτά είναι ίδια, ναι, τα φέρουμε και στα δύο χρώματα γιατί... Φόρεμα είναι και αυτό. Φόρεμα, ναι. Δεν είναι μπλούζα. Όχι. Καλή μήπως είναι πολυμήνη. Όχι καλέ, είναι σκούμπα, έρχεται όλο και μπαίνει εκεί που είναι θες. Είναι σκούμπα. Ναι. Πάω να βάλω το μαύρο. Τι χρόνο έχω? Τι πάλι. Ωραία είναι. Παρά 20. Δεν προλαβαίνω στις διαφημίσεις. Βρε το νούμερο θα μου κάνει ή θα μου φύγει όλο μπροστά και θα βγω γυμνή στην εκπομπή? Ό,τι τι δηλαδή. Δεν ξέρω. Στέκεται πίσω το γιατί είναι πολύ γυμνό. Είναι το παιδικό να σου φέρω. Δεν είναι. Τι να σου φέρνα. Αφού είσαι μια στελίτσα. Μπορεί να βάλω και το άσπρο. Πολύ δεν ξέρω. Μήνει, αλλά χαίρεστε. Δεν χαίρεστε. Όχι, εντάξει. Το μήνυμα σ' αρέσει. Αλλά να είναι και κάτι μέσα. Απλά αυτό λέω. Όχι, είναι, είναι. Καταρχήν είναι όλο πάνω κλειστό. Τι θα βάζατε, μαύρο ή άσπρο? Άσπρο. Πείτε ρε παιδιά το άσπρο. Το μαύρο. Και ναι, εγώ του μαύρο. Πελάτες, μάλλον, μαύρο, οι μισοί πελάτες άσπρο δεν μου βοηθάνε. Ξέρω εγώ θα πάω τώρα στη διαφημίση να αλλάξω. Λοιπόν, για πες μου, για πάμε σε άλλη φωτογραφία. Εδώ. Εδώ είναι αυτό το ίδιο που κρατάς τώρα σε κορμάκι. Αυτό είναι το body. Με τι το συνδυάζεις? Με μια παντελόνα, ψηλόμεση πάλι παντελόνα. Αυτή έχει και τεράστιο ρεβέρ κάτω. Ψηλόμεσες, γιατί τις φοράμε? Είναι πολύ κολακευτικές στη μέση, πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και τον ποπό βοηθάνε. Το ψηλόμεσο, επειδή θα έρθει και θα γλύψει από πάνω και θα τονίσει εδώ, δεν πολύ κοιτάς, θα έρθει και θα χυθεί. Ωραία, να μας λες όμως, να μας τα λες, όταν μην τα κρατάς, γιατί είπαμε, τα μυστικά είναι το θέμα να μας πεις. Πάμε σε επόμενο.
Αυτό, leather. Faux πάλι leather, φυσικά. Εδώ. Ναι, άλλο στυλ, άλλο look, άλλο. Λίγο άλλο, πιο γουαπά, ξέρεις. Ναι. Με το γαντάκι το δερμάτινο επίσης. Αυτό έχει φερμουάρ μπροστά και έχει ραφές πλαϊνές που έρχονται και κατεβαίνουν μπροστά, οπότε δημιουργεί, μικραίνει την περιφέρεια με το που το φοράς. Είναι ελαστικούλικο καθόλου. Ναι, είναι ελαστικό και τα μαζεύει όλα. Πίσω χαμός, πόσο ανοιχτό είναι. Όχι, δεν είναι ανοιχτό. Εντάξει, γιατί μπροστά και είναι. Είναι και μήνυ. Είναι όσο θες. Άμα κλείσεις το φερμουάρι δεν είναι. Άμα θες το ανοίγεις και γίνεται χαμός. Εννοείς ανοίγεις κι άλλο. Ανοίγεις κι άλλο, όσο θες. Μέχρι εδώ. Φατιμή. Άλλο. Εδώ είναι εδώ πιο χριστουγεννιάτικη rock glam εκδοχή. Είναι μια φούστα τούλινη. Επίσης ψηλόμεση, που εγώ θα τη φορούσα έτσι όπως τη φοράω και στην καμπάνια. Με t-shirt και με μποτάκια και το θεωρώ πολύ rock glam και μπορείς να κάνεις μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση σε ένα κλαμπ, ας πούμε. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Για δώστε μου άλλο. Από τιμές πώς είσαι εσύ, εσύ. Εδώ είναι τα στεράκια μας, που καταλαβαίνεις, γίνεται χαμός, είναι και το brand μας πια συνοδεύεται από αυτό και πάντα έχουμε ρούχα που αγκαλιάζουν τη συλλογή. Αυτό είναι crop πουκάμισο. Και αυτό δηλαδή φοριέται με ψηλόμεσα, γιατί αυτό έρχεται και σταματάει εδώ. Οπότε βάζεις μια ψηλόμεση φούστα, ναι. Έρχεται εδώ το πουκάμισάκι και είναι, και είναι φαρδί και είναι ωραίο. Και πάλι φαίνεται η μεσούλα τόση. Έχω άλλο. Αυτό τι είναι, πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι παλτό. Ολόκληρο. Βγάλουμε και παλτό. Ναι, είναι όλο μέσα γούνα. Μέχρι και στα μανίκια, όλο εσωτερικά ντύνεται με αυτό το προβατάκι και είναι διπλό παλτό, γιατί το έχει και το διπλό φερμουάρ. Και είναι πάρα πολύ ζεστό. Φαίνεται. Πάρα έτσι πολύ τουλάχιστον ζεστό. Φαίνεται. Πρέπει να φαίνεται και πολύ μαλακό έτσι όπως το βλέπω. Ναι, ναι, είναι απ' έξω καστόρ και μέσα όλο γούνα. Αυτό βγαίνει μόνο σε αυτό το χρώμα. Βγαίνει και σε μπέζ. Ποιο κατά τη γνώμη σου είναι πιο, που ταιριάζει πιο εύκολα. Το γκρι είναι πιο πολύ στο στυλ μου, αλλά εξαρτάται αν είσαι στα γήινα χρώματα. Εγώ πιο πολύ φοράω μαύρα και λευκά. Αυτά είναι τα χρώματά μου. Οπότε το γκρι μου ταιριάζει πιο πολύ. Τέλεια. Δεν μου απάντησες πριν, σου λέω από τιμές πώς είσαι εσύ, εσύ μου. Κοίταξε, σε ποιες γυναίκες πάρα πολύ. Κάνουμε και πολλά sales και Sambles Bazaar και διάφορα μπαζάρ και προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε να το στηρίξουμε. Αλλά τα ρούχα γίνονται όλα εδώ και όταν λέω εδώ εννοώ στην Αθήνα, δηλαδή ούτε λίγο πιο έξω. Οπότε είναι λίγο ζόρικα για μας, δηλαδή πηγαίνουμε πολύ ωριακά με τα δικά μας μαρκά προκειμένου να κρατήσουμε τις τιμές όσο πιο χαμηλά μπορούμε. Είπες ότι κάνετε κάποιο μπαζάρ και νομίζω ότι κάτι έχετε και την Κυριακή. Τι έχετε? Την Κυριακή είναι για τα παιδικά χωριά SOS που έχουμε βγάλει και αυτό το γουράκι μας που μπορείτε να το βρείτε στο e-shop μας easychristy.com με 10 ευρώ. Πηγαίνουν όλα εννοείται στα παιδικά χωριά SOS και μπορείτε να τα βρείτε και στα παιδικά χωριά SOS. Όπου κάνουν μπαζάρι, όπου έχουν περίπτερα, έχουν και τα αγουράκια μας. Και αυτοί μαζί τα πουλάνε από εκεί κατευθείαν ή μέσα από το e-shop μας. Αυτή είναι μια προσπάθεια που κάνουμε κάθε χρόνο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο γιατί το στηρίζει πάρα πολύ. Θα κάνουμε λοιπόν και ένα μπαζάρ, στο οποίο μπορεί να κάνουν ο κόσμος στις χριστουγεννιάτικες αγορές του, την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 18, στο showroom μας που είναι στη Δουκίση Πλακεντίας και θα έχουμε μέχρι 80% εκπτώσεις για να μπορέσει να συγκεντρωθεί και ένα ποσό. Και στα χειμερινά ή στα καλοκαιρινά? Στα καλοκαιρινά, στα στόκ και στα χειμερινά όμως και στη συλλογή που τρέχει τώρα. Τα χαρά τώρα. Χαμούλης. Λοιπόν, εμείς πήγαμε να δούμε πώς είναι το showroom, στείλαμε την Κωνσταντίνα μας και ελπίζω να δοκίμασε και τίποτα. Να χαζέψουμε και κάτι. Για πάμε να δούμε. Κορίτσια μου, θέλετε να αναδείξετε τη θηλυκότητά σας? Σας έχω φέρει στο κατάλληλο μέρος. Όμως όχι. Δεν θα σας πω πού, θα δείτε. Για ελάτε. Εδώ είμαστε. Ο παράδεισος της γυναίκας. Τα θέλω όλα. Σίση, βρήκες μόνη σου εδώ. Χαμπάρι, δεν σε πήραμε. Βρήκα λιχά και μπήκα. Έτσι, έτσι. Βλέποντας όλα αυτά τα καταπληκτικά κομμάτια, ναι. Σίση μου, ναι. Θέλω να μου πεις τι από όλα αυτά συνήθως επιλέγουν οι γυναίκες να φορέσουνε. Φορέματα. Φορέματα είναι το νούμερο ένα. Νομίζω αυτό αφορά γενικά τη γυναίκα. Μέσα στο φόρεμα αισθάνεται. Τα δερμάτινα φορέματα. Ναι. Να αυτό. Λοιπόν, έφυγα. Πάνω, ναι. Να προτείνω. Σοφία, την πρότεινε. Όλη τη τάση παγέτα με δέρμα φέτος, δηλαδή γίνεται χαμούλη.
ότι το συγκεκριμένο αναδεικνύει όλη τη θηλυκότητα. Νομίζω ότι είναι από τις πιο κολακευτικές γραμμές, γενικά, υψηλό μέσα. Πώς με βλέπεις? Υπέρλαμπρη. Πας κάπου και είσαι μονοπλάτη, γιατί... Ναι, γεια σας. Γεια. Τι κάνετε? Και εσύ εδώ. Υπηρετούμε τη μόδα του lingerie negligé που γίνεται χαμός και είναι επίσης... Κάνω ότι κατάλαβα ότι τι είπε. Πάρα πολύ μου αρέσουν και οι πλισέ, οι φούστες που είναι επίσης πάρα πολύ στην μόδα. Ναι. Αλλά έτσι με αθλητικά, με ένα t-shirt και αθλητικά. Κορίτσι, ένα πίνακα και έφυγα. Δεν ξέρω τι θα είπα. Μιλάει και τι γλυκό κορίτσι. Πολύ γλυκό κορίτσι. Η Κωνσταντίνα και το ευχαριστήθηκε τώρα εκεί μέσα. Είναι λογικό. Ποια γυναίκα και ποια κοπέλα δεν θα έμπαινε σε ένα τέτοιο ωραίο χώρο που τον βλέπεις περιποιημένο, λαμπερό, με γύρω-γύρω οτιδήποτε αφορά μια γυναίκα, από ρούχα, από αξεσουάρ, από αυτά. Περάσαμε πολύ ωραία. Γιατί εντάξει, και εμείς είμαστε πολλά κορίτσια μαζεμένα εκεί και είναι πολύ κοριτσιστικό το περιβάλλον. Πόσοι εσείς είσαστε? Εγώ πάντα μόνο σε φαντάζομαι. Είμαστε 7, 8 κορίτσια. 9 κορίτσια. Και ένα βόρειο αδερφός μου. Αυτή είναι η ομάδα μας. Μπράβο. Και αυτό γίνεται και συνήθως και στον κόσμο που έρχεται. Ξέρεις, μαζευόμαστε όλες γύρω-γύρω και μπαίνουν, βγαίνουν, δοκιμάζουν και λέμε βάλε και αυτό, βάλε και εκείνο. Μου θυμίζει τις μέρες που κάνουμε τις φίλες μου ντουλάπα και αλλάζουμε ρούχα. Σε αυτό το κόνσεπτ κινούμαστε και στο showroom. Λοιπόν, κορίτσια, μόλις τώρα την ανέβασα τη φωτογραφία. Λοιπόν, και όμως τα πρόλαβα. Μέχρι και μπότα άλλαξα, δεν άφησα την μπλε. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα, παιδιά. Έχω τύπου συγκινηθεί. Το βλέπεις από μπροστά, λες ωραίο φόρεμα, σεμνό, καταπληκτικό, σεξι, και πολύ ωραία. Πάνω. Το άλλο δεν καλύπτεται, αλλά θα σας το δείξω. Πω, ωραία παιδάκι. Ας μείνουμε σε αυτό που φαίνεται. Πολύ κοντό. Έτσι πρέπει. Δηλαδή, υποκλίνομαι. Πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ δεν για τα ωραία λόγια. Σχέδια που κάνετε. Εδώ όμως, πες μου λίγο αυτό το φόρεμα το υπέροχο. Πού αλλού θα κόλλαγε σωστά και ωραία και θα έδειχνε ωραία? Σε αυτή που έχει πολύ δυνατό κομμάτι τα πόδια της, όπως εσύ, αυτό είναι το ιδανικό. Γιατί είναι σκούμπα, σκούμπα δηλαδή... ανάγλυφο, που σημαίνει ότι σαν πανί επίσης μαζεύει. Δηλαδή και άμα λίγο κύλιτσα πετάει, έρχεται λίγο την αυτό. Και μετά του βγάζεις και το πόδι αφού είναι κοντό ή άμα δεν είναι και πολύ δυνατό σημείο το γόνατο, μία μπότα πάνω από το γόνατο. Πήγα να το βάλω με γόβα, μου βγάζει ρούλα γιατί τα κάναμε όλα πολύ γρήγορα για να προλάβουμε και της λέω είσαι καλά και θα είναι από εδώ και κάτω όλοι γυμνοί. Γυμνή πίσω, κοίτα, γυμνή εσύ μπορείς κάτω, να το βάλεις μπότα, και λέω, γόβα, δεν γίνεται ναι. Μέχρι εκεί. Εσύ μπορείς. Άμα αισθάνομαι καλά θα κάνω και λίγο έτσι. Άμα δεν μπορώ θα είμαι έτσι. Πάντως, πονηρό το ρούχο σου. Πονηρό και εγώ θα πρότεινα να κάνεις την υπόλοιπη εκπομπή έτσι. Δεν μου λες εσύ που δειγματίζεις το μαραντίνι την ώρα που τα σκέφτεσαι και βγάζεις το πρώτο. Γιατί εσύ εννοείται ότι επάνω σου πρέπει να τα δούνε. Πού δειγματίζεις αντιδράσεις στα ρούχα? Ναι, το κάνουμε αυτό συχνά. Μα άμα δεν το κάνει, τότε δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς δεινόμαστε όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τον άνθρωπό μας. Ή γενικότερα, άμα δεν έχεις κανένα, λες δεν μπορεί. Τουλάχιστον α αρέσουν γενικά. Κάπου πρέπει να δειγματίζουμε. Αυτό δηλαδή είναι από τα αγαπημένα του κομμάτια. Γενικά του αρέσουν τα σεξι κομμάτια πολύ. Είναι τέτοιος τύπος. Δεν είναι πολύ του fashion ή του πιο συντηρητικού κτλ. Είναι. Θα το δώσουμε δώρο και αυτό όμως, γιατί σας το είπα. Δεν κάνουμε τώρα τσιγκουνιές. Η μία φωτογραφία ανέβηκε, θα ανεβάσουμε κι άλλη. Βρες εσύ, δεν ανεβάζεις και εσύ μία. Ευχαριστώ. Τι ωραία που εξυπηρετούμαστε εδώ μέσα, ο ένας με τον άλλον. Τέλεια. Λοιπόν, επειδή το ανεβάζω αργά, θα σας το αφήσω και αυτό θα το κληρώσω τη Δευτέρα. Λοιπόν, κάτσε να πάω εδώ να είμαστε και λίγο πιο εορταστικοί. Λοιπόν. Καλά, εντάξει. Έγινε, πάρτε με τηλέφωνο. Ότι θα γίνει η προσωπική μου φωτογράφος η Σύση, δεν γίνονται. Μεγάλες στιγμές. Είμαστε, πού ζούμε σε πασαρέλα, είμαστε, πείτε μου. Έλα, γύρνα και λίγο πίσω. Θα με γυρίσω.
πίσω, πλήσω, καταστραφήκαμε. Κράτα αποστάσεις όμως. Κρατάω από εδώ. Εντάξει. Έγινε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό τη Δευτέρα, κορίτσια, θα ανέβει σήμερα. Το άλλο όμως μπορώ και να το δώσω. Από εκεί και εγώ από εδώ. Ευχαριστούμε, Σισάκη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.